Δεν μπορούσα να ακούω αυτά τα αρνητικά μηνύματα που έπαιρνα, όπου λέγανε πάρα πολύ άσχημα πράγματα. Αυτόν τον κόσμο δεν φανταζόμουν ότι μπορώ να το συναντήσω ποτέ στη ζωή μου και ότι βρίσκεται εκεί έξω. Όπου λέγανε να μείνεις ανάπηρη, εσύ τον σκότωσες. Και επειδή εγώ έπρεπε να αποφασίσω αν έπρεπε να στηριχτώ στο γεγονός της λύπησης, κάτι το οποίο είμαι πολύ αντίθετη γενικά στη ζωή μου, ή το να ψώσω το ανάστημά μου και να πω εδώ είμαι και θα πολεμήσω γι' αυτό, αλλά όχι με το να με λυπάστε, γιατί δεν θεωρώ ότι είμαι άνθρωπος που πρέπει να με λυπούνται. Συνέχισα απλά τη ζωή μου. Υπήρχαν όμως ζητήματα και ερωτήματα τα οποία συζητούσε ο κόσμος. Για πολύ μεγάλο διάστημα, για παράδειγμα, διάβαζες, άκουγες σε τηλεοπτικές εκπομπές, οδηγούσε ο Παντελίδης. Δεν οδηγούσε ο Παντελίδης. Οδηγούσε η Φρόσο. Οδηγούσε η Μίνα. Οδηγούσε ένας τρίτος. Εκεί τι ένιωθες, πώς το έβλεπες όλο αυτό? Εκνευρισμό. Πολύ εκνευρισμό. Δεν μπορούσα να πιστέψω πώς είναι δυνατόν από τη στιγμή που από την αρχή κατέφτασαν μάρτυρες. Το ΕΚΑΒ, υπήρχαν τόσοι άνθρωποι, τροχαία. Πώς είναι δυνατόν να ασχολούμαστε με μια ιστορία την οποία ήταν από την αρχή ξεκάθαρο ότι ήταν οδηγός. Δηλαδή, υπήρξαν κάποιοι που κατέστρωσαν ένα σχέδιο για να συντηρήσουν απλά μια ψεύτικη εικόνα ότι κάτι ύποπτο συμβαίνει. Και όλο αυτό στήθηκε στις δικές μου πλάτες, γιατί εγώ έτσι το βλέπω, ότι όλο αυτό εκμεταλλευόταν το δικό μου εκείνη τη στιγμή δράμα, γιατί εγώ βίωσα τη χειρότερη πλευρά μετά από αυτό το ατύχημα. Σύμφωνα, όλοι οι άλλοι πήγανε σπίτια τους.